Δρυμία επίθεση εξαπέλυσε στην Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά στον Πέτρο Τατούλη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας, Περικλής Μαντάς. Οι βολές του κυρίου Μαντά ξεκίνησαν από την στάση που τήρησε ο κύριος Τατούλης στο ζήτημα με τις καταγγελίες της κυρίας Αλιφέρη και έφτασαν σε όλο το φάσμα του έργου της Περιφερειακής Αρχής, κάνοντας λόγο για ανυπαρξία μεγάλου και οραματικού έργου. Ενώ στο πολιτικό πλαίσιο συσχέτισε τις διεκδικήσεις του κυρίου Τατούλη με τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για αποτέλεσμα που φτάνει στο απόλυτο μηδενικό. Ο κύριος Μαντάς, φιλοξενούμενος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best, αρχικά αναφέρθηκε στην εξέλιξη με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε για κακούργημα για τον Κοριό στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και έκανε λόγο για δικαίωση. Η άσκηση της ποινικής δίωξης για την υπόθεση παρακολούθησης του Κοριού στο γραφείο της κυρίας Αλιφέρη από την εισαγγελία Καλαμάτας αποτελεί μια δικαίωση, καταρχήν. Μια δικαίωση για την κυρία Αλιφέρη και για την επιλογή που έκανε να καταγγείλει την αθέμητη παρακολούθηση στο γραφείο της και τον τρόπο που ίδια επέλεξε με τη δικαιοσύνη προκειμένου να βρεθεί η άκρη. Παράλληλα, ο κ. Μαντάς προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας λόγο και για προσωπική του δικαίωση. Αποτελεί μια δικαίωση όμως και για όλους εμάς και ιδιαίτερα για μένα που στήριξαμε αυτή την πράξη της κ. Αλιφέρη, η οποία ήταν πολύ σημαντική εκείνη την περίοδο, διότι δεν συμβιβαστήκαμε με τις αθλειότητες, δεν συμβιβαστήκαμε με την αθλειότητα του γεγονότος, δεν συμβιβαστήκαμε με όλα αυτά που όλο εκείνο το διάστημα υποστήκαμε βγαίνοντας στην επιφάνεια αυτή η αποτρόπαια πράξη. Ο κ. Μαντάς δήλωσε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη που προχωρά τη διαδικασία με στόχο να βρεθούν οι δράστες. Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης σχολίασε στην συνέχεια την στάση του κυρίου Τατούλη, σημειώντας. Ζούμε αυτή τη στιγμή ένα τετράμινο από τότε, σχεδόν από τον Μάρτιο, το οποίο η Περιφερειακή Αρχή, ο κύριος Τατούλης και μάλιστα και πολλοί συνεργάτες, πρώην συνάδελφοί μου, έχουν εξαπολύσει απίστευτες επιθέσεις εναντίον της κυρίας Αλιφέρη. Έχουν πει απίστευτα πράγματα, τα οποία είναι πραγματικά έκθετη με τα αποτελέσματα, με τα γεγονότα έτσι όπως εξελίσσονται. Έχουν μιλήσει για σκευωρίες, έχουν μιλήσει για συνωμοσία, έχουν μιλήσει για προβοκάτσια, έχουν φτιάξει σενάρια στο μυαλό τους ότι όλα αυτά έγιναν για την πολιτική εξόντωση του κυρίου Τατούλη, έχουν βάλαν στο κάδρο τον εαυτό τους χωρίς να τους έχει βάλει κανένας όλη την υπόθεση, αντί από την πρώτη στιγμή να σταθούν δίπλα στην κυρία Αλιφέρη, να σταθούν απέναντι στο γεγονός και να προσπαθήσουν να την καλύψουν, αν θέλετε, και θεσμικά για την πράξη της αυτή να στραφεί στη δικαιοσύνη, να στηρίξουν όλη τη διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, αυτό που θέλει πραγματικά ο κόσμος. Αντί λοιπόν όλα αυτά, μιλήσαν για στημένα παιχνίδια, κάνουν επιθέσεις. Ο κύριος Μαντάς σε άλλο σημείο σημείωσε πως ο κύριος Τατούλης αλλά και τα στελέχη της Περιφερειακής Αρχής είναι απόλυτα έκθετα για την στάση τους και τα όσα υποστήριζαν. Είναι απόλυτα έκθετη. Το θέμα όμως είναι σοβαρό, είναι συγκεκριμένο και πλέον με την εξέλιξη της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη καταγράφεται ότι και το μέσο υπήρχε όταν μιλούσαν για ανύπαρκτο Κοριό και η παρακολούθηση γινόταν. Όταν αυτοί μιλούσαν ότι οι εποχές του Δράκου, μη σας πω κύριε Κανελόπουλε πόσο ήθελαν να διακομωδήσουν το γεγονός όταν συνάδελφός μου, αντιπεριφερειάρχης, πρώην συνάδελφός μου μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο μιλούσε ότι μάλλον παρακολουθούσε ο Κολοκοτρώνης τη Μαντώ Μαυρογένους θέλοντας να δείξουν ότι ήταν παλιός ο Κοριός, ότι ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια. Φτάσαν σε τέτοιο σημείο δηλαδή, έχουμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες αθλειότητες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι όλοι τους έκθετοι απέναντι στην πορεία των γεγονότων. Ερωτούμενος ο κ. Μαντάς για τα όσα το προηγούμενο διάστημα απασχόλησαν τη δημοσιότητα με τις κινήσεις της Περιφερειακής Αρχής ενάντια στην κυρία Αλιφέρη με τα γραφεία, τις κλειδαριές και άλλα, σημείωσε. Όσο δε τα περιστατικά αυτά που αναφέρετε, τα οποία πραγματικά τα θεωρώ όχι απλώς γελία, τα θεωρώ ντροπή και μόνο να συμβαίνουν και να βγαίνουν και στη δημοσιότητα. Και όχι μόνο αυτό, το θεωρώ ντροπή και όλους αυτούς που τα σκέφτονται να τα υλοποιήσουν. Όταν ο κόσμος καίγεται, όταν γίνονται τόσα πράγματα γύρω μας, όταν έχουμε να υπηρετήσουμε τον κόσμο από θέσεις ευθύνης, όταν κάθε μέρα πρέπει να κριθούμε για το έργο μας, για αυτά που κάνουμε, για αυτά που λέμε, για αυτά που υποσχόμαστε, για αυτά που σχεδιάζουμε, να καθόμαστε να ασχολούμαστε με τους σύρτες, τα γραφεία, τις πόρτες και τα παράθυρα. Πραγματικά είναι ντροπή. Είναι ντροπή για αυτούς που τα σκέφτονται, είναι ντροπή για αυτούς που τα υλοποιούν και είναι ντροπή πάνω απ' όλα για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν επιλέξει αυτού του είδους τη στρατηγική για να χτυπήσουν την κυρία Αλιφέρη. Ιδιαίτερο πάντως ενδιαφέρον είχαν οι προσεγγίσεις του κ. Μαντά για το έργο της Περιφερειακής Αρχής. Διανύουμε το τέταρτο, πάμε στον πέμπτο έτος της θητείας της συγκεκριμένης Περιφερειακής Αρχής. Στα 3-3,5 πρώτα χρόνια
ήμουν και εγώ μέλος αυτής και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Δυστυχώς, και το λέω πραγματικά δυστυχώς, δεν έχουμε να επιδείξουμε κάτι μεγάλο, κάτι οραματικό, κάτι σημαντικό, ένα σημαντικό έργο για τη Μεσσηνία. Δεν έχουμε να επιδείξουμε. Διαχειριστήκαμε μια καθημερινότητα να κλείνουμε τρύπες, να μπαλώνουμε τους δρόμους, να φτιάχνουμε τις εκκλησίες, τις πλατείες, να κάνουμε πράγματα, να οικειοποιούμαστε έργα τα οποία μελέτες έχουν υλοποιήσει άλλοι φορείς και εκ των πραγμάτων έπρεπε να τα περάσουμε μέσα από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, γιατί μέσα από εκεί γίνεται η διαδικασία και να τα οικειοποιούμαστε ότι είναι δικά μας, αλλά να έχουμε εγκαταλείψει όλα τα μεγάλα, όλα τα αρωματικά, όλα τα έργα αυτά που φέρουν πνοή, που φέρουν πραγματικά που μπορούν να σηκώσουν την περιοχή στον αέρα για τα επόμενα, για το επόμενο χρόνο. Ο κύριος Στατούλης πόσες φορές έχει υποσχεθεί το δρόμο Γαργαλιάνη-Φιλιατρά. Ότι θα το εντάξει στο ΕΣΠΑ. Το ακούω τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο. Και εγώ ο ίδιος το διατηρήσα. Ακούγοντας, έπαιρνοντας δεσμεύσεις του κύριου Στατούλη. Πού είναι η ένταξη του έργου Λάμπεν Αρχαία Μεσσήνη στο ΕΣΠΑ. Αυτοί οι οδικοί άξονες, που είναι σημαντικοί άξονες, που θα δώσουν πραγματικά μια όθηση στις δύο αυτές περιοχές. Μας έμεινε σήμερα γι' αυτό. Είδατε τι έγινε με το αλευτικό καταφύγιο της Μαράθου, κύριε Γαλλό, πρόσφατα. Κάναμε έκανε το λάθος το υπερδιαγέγγι το 2012. Μπερδέψαμε τις προσκλήσεις. Άντε τον μπαλώσαμε αυτό, λέγοντας πάλι με συγκρουσιακό κλίμα. Η πρόσκληση λήγει το τέλος του χρόνου. Έχουν ήδη κατατεθεί 31 εκατομμύρια ευρώ έργα. Η πρόσκληση έχει 35. Το αλευτικό του Μαράθου δεν χωράει. Τι θα πει στους πολίτες, τι θα πει στους πολίτες του Μαράθου, κύριο Στατούλης, μπορείτε να μου πείτε. Βλέπω δεν μιλάει καθόλου, έχει βγει το θέμα στον αέρα και δεν υπάρχει μια επίσημη αντίδραση από την περιφέρεια. Πού είναι αυτά τα μεγάλα, πού είναι οι διεκδικήσεις για τα μεγαλύτερα έργα, που δεν είναι της αρμοδιότητάς της περιφέρειας. Ακολούθως, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας εστίασε και στις αναφορές του Περιφερειάρχη για το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο, επειδή μιλάμε για υποδομές και επειδή ο κύριος Στατούλης εχθές ένα παραλήρημα πραγματικό. Εξαπέλυσε ύβρις και αν θέλετε κατηγορίες σε όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στο πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά για το αεροδρόμιο και για τα έργα που έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαρά, πραγματικά αισθάνομαι ντροπή, διότι εκμεταλλευόμενο στον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου που του επιτρέπεται να παίρνει τον λόγο και να μιλάει για όποιο θέμα θέλει, όποτε θέλει και για όση ώρα θέλει, δίχως να έχουμε εμείς την δυνατότητα αντίδρασης ή να απαντήσουμε ή να σημειώσουμε οτιδήποτε, κατά καιρούς εξαπολύει επιθέσεις και ύβρις εναντίον όλου του πολιτικού συστήματος που έχει περάσει σε αυτή την προηγούμενη περίοδο της χώρας μας. Και πόσο μάλλον εναντίον ποιου, του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, του Μεσσήνιου πρώην Πρωθυπουργού, του ανθρώπου που κόντρα σε όλους και σε όλα στη Νέα Δημοκρατία, του έδωσε τη στήριξη το 2014 και τον έκανε περιφερειάρχη. Εναντίον αυτών των ανθρώπων που ήρθε να μας πει τι, για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, για την ανάπτυξη του αεροδρομίου της Καλαμάτας, όταν ο ίδιος, όταν ήταν Πρωθυπουργός, υπέδειξε για την παραχώρηση των 40 στρεμμάτων από την πολιτική αεροπορία, όταν ο ίδιος επέβαλε στην ΗΠΑ να γίνουν οι μελέτες, οι οποίες είναι στο σιρτάρι και η νέα κυβέρνηση τις έχει στο σιρτάρι εδώ και 3,5 χρόνια και δεν τις έχει υλοποιήσει για να ενταχθούν σε προγράμματα. Να μας πει τι ο κύριος Στατούλης για το αεροδρόμιο. Ποια είναι η βοήθεια που η περιφέρεια έχει κάνει στο αεροδρόμιο τα τελευταία 4 χρόνια σε επίπεδο υποδομών. Ούτε ένα ευρώ πέραν από την είσοδο του αεροδρομίου και του στρατιωτικού και τον κόμβο, δεν έχουμε κάνει ούτε μισό έργο εκεί. Η όλη κουβέντα πήγε και στα μεγάλα έργα, εκεί όπου ο κύριος Μαντά σημείωσε πως είναι ξεχασμένα και κανείς δεν πιέζει για τίποτα, με τις βολές να φτάνουν και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ξεχασμένα γιατί κανένας δεν πιέζει. Βλέπετε καμιά πίεση να ασκείται στην κυβέρνηση για το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πυλός. Ναι, υπήρξε το αναπτυξιακό συνέδριο και εκεί. Το αναπτυξιακό συνέδριο, κύριε Κανελόπουλε, πριν από 6 μήνες, συμπληρώσαμε 6 ολόκληρους μήνες μετά το αναπτυξιακό συνέδριο. Τι από όλα αυτά που υποσχέθηκε ο κύριος Τσίπρας στο αναπτυξιακό συνέδριο, εκείνη την ημέρα που χαριαντιζόταν με τον κύριο Στατούλη και ο ένας ευχαριστούσε τον άλλον, τι από όλα αυτά που έχει τάξει έχουν υλοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Ένα απόλυτο μηδενικό. Και δεν πιέζει κανένας για τίποτα.